Φίλοι και φίλες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, συντρόφισσες και σύντροφοι, καλή δύναμη σε όλους, με υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας για τη δύσκολη περίοδο που έχουμε μπροστά, η οποία πέρα από τις δυσκολίες της έχει και μεγάλες δυνατότητες. Θέλουμε και σήμερα από τη σημερινή μας εκδήλωση παρουσίασης των ψηφοδελτίων μας για τις τοπικές, περιφερειακές, δημοτικές εκλογές, αλλά και για να πούμε δύο κουβέντες για τη μεγάλη μάχη των ευρωεκλογών και ίσως και βουλευτικών εκλογών. Με αφορμή αυτή θέλουμε ξανά να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας στους ανθρώπους που έχασαν τους δικούς τους, που έχασαν τα πάντα, να αναδείξουμε την αλληλεγγύη που εκδηλώνεται με πράξεις και όχι με λόγια όλους αυτούς τους μήνες, μετά τη φωνική πυρκαγιά, από τα σωματεία, τους συλλόγους γυναικών, το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου και Ανατολικής Αττικής, από αγωνιστές από το εξωτερικό που στέλνουν χρήματα, από σχολεία, ανθρώπους του πολιτισμού, από απλούς εργαζόμενους, κάθε άνθρωπο με την καθοριστική συμβολή των μελών του κόμματος και της ΚΝΕ σε αυτό το κύμα αλληλεγγύης. Ιδιαίτερα θέλουμε να αναδείξουμε, να φωνάξουμε ξανά, να πιέσουμε τους αρμόδιους για τα προβλήματα που παραμένουν αφού του έφυγαν οι κάμερες και τα φώτα της δημοσιότητας. Δεν μας ενοχλεί το μωρό ίσα ίσα. Μην αγχωνίστε γι' αυτό. Αυτό τον αγώνα για να κλείσουν οι πληγές, να αποκατασταθούν οι καταστροφές, για να μην ξαναζήσουμε κυρίως κάτι παρόμοιο. Η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, συντρόφοι και σύντροφοι, ότι η ζωή προχωρά. Οι άνθρωποι μας που χάθηκαν άδικα δεν θα ξαναγυρίσουν. Όμως δεν έχουμε δικαίωμα να ξεχάσουμε, δεν έχουμε δικαίωμα να μην παλέψουμε, να μην αγωνιστούμε με την πιο ενεργή δική μας συμμετοχή για να μην συνεχιστεί αυτή η βάρβαρη πολιτική, για να αλλάξουν ουσιαστικά τα πράγματα. Τον Ιούλη που πέρασε δεν είχαμε μια μεγάλη καταστροφή. Είχαμε μια ακόμα μεγάλη καταστροφή και μπροστά μας δυστυχώς, αν δεν πάρθουν μέτρα, είναι η επόμενη που θα έρθει σίγουρα, χωρίς όμως να γνωρίζουμε το πότε και το πού. Γιατί οι υποδομές παραμένουν ανύπαρκτες, οι υπηρεσίες υποστελεχωμένες, υποχρηματοδοτούμενες, για να επιτυχάνονται τα θηριώδη, ματωμένα λέμε εμείς υπερπλεονάσματα, για να εξασφαλίζεται δηλαδή ζεστό χρήμα στους επιχειρηματικούς ομίλους, για να θωρακίσουν την ανάκαψη των κερδών τους μετά από μια βαθιά καπιταλιστική κρίση. Πάρτε για παράδειγμα ότι μόλις τη βδομάδα που πέρασε είχαμε άλλη μια σκούπα, άλλο ένα μάζεμα στα διαθέσιμα αποθεματικά δήμων και περιφερειών, αυτά που έχουν απομείνει και όσοι έχουν, που προορίζονται για άμεσα ανάγκες των δήμων, για να γίνουν μαξιλάρι για την έξοδο την περιβόητη στις αγορές, όπως και πριν γίνονταν σκούπα, μαζεύονταν για να πληρωθούν το 2015 οι δόσεις στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στο ακέραιο και στην ώρα τους, όπως έλεγαν, αυτοί που πριν εκλεγούν έλεγαν ότι θα σκίσουν το μνημόνιο στην Αττική με ένα νόμο και ένα άρθρο. Επίσης αυτή τη βδομάδα είχαμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Δραγασάκη, ο οποίος βγήκε με ομό εκβιασμό απέναντι στο λαό που είναι χρεωμένο στις τράπεζες για ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του, και επί της ουσίας τι είπε ουσιαστικά. Είπε, είτε θα βγάλετε το σκασμό για να γίνουν 40.000 πληστηριασμοί φέτος και 120.000 πληστηριασμοί για τα επόμενα χρόνια, ή θα κάνουμε νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που θα την πληρώσετε όλοι μαζί. Άρα κανένας δεν μπορεί να μένει μόνο στα ατομικά του βάσανα που υπήρχαν, πολλαπλασιάστηκαν, γιγαντώθηκαν με την τελευταία καταστροφή, όσο και αν αυτά τα βάσανα είναι τόσο ασφυκτικά που δεν επιτρέπουν να σηκωθεί το κεφάλι και να δούμε την ανάγκη συλλογικής διεκδίκησης και πάλης, την ανάγκη πολιτικής ανατροπής. Φίλες και φίλοι, εκείνες τις δύσκολες ώρες του Ιούλη, αλλά και τις επόμενες μέρες και εβδομάδες,
γυρίσαμε μαζί όλους τους δρόμους και τα κατεστραμμένα σπίτια. Είδαμε από κοντά τις παγίδες θανάτου εδώ στο Μάτι και όλη την περιοχή. Ακόμα όμως και σήμερα, τόσους μήνες μετά, αδυνατούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι στην Ελλάδα του 2018, δύο βήματα από την Αθήνα, ένας οικισμός αποτεφρώθηκε ολοσχερός και μαζί χάθηκαν και 100 συμπολίτες μας. Αυτό που συνέβη στο Βουτζά και στο Μάτι, στην Κινέτα, ευτυχώς εκεί χωρίς θύματα, λίγο πιο πριν με τις πλημμύρες στη Μάνδρα, στη Δυτική Αττική, είναι κάτι ασύλληπτο, δεν το χωράει ανθρώπου νους. 130 οι καταγεγραμμένοι νεκροί από φυσικές καταστροφές μέσα σε μόνο ένα χρόνο, από την περίφημη γύμνια του κράτους, όπως συνηθίζουν κάποιοι ακόμα να λένε. Το αστικό κράτος όμως δεν είναι πάντα γυμνό. Όταν πρόκειται για τους επιχειρηματικούς ομίλους, είναι ταχύτατο για τις φοροαπαλλαγές τους, την ψήφιση και προώθηση αναπτυξιακών νόμων, το ξεκοκάλισμα ευρωπαϊκών προγραμμάτων και προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων που τρέχουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς, για την προώθηση των σχεδιασμών των υπεριαλιστικών οργανισμών είναι ταχύτατο. Μέσα σε μόλις 2 χρόνια γέμισαν όλη τη χώρα με νατοϊκές αμερικάνικες βάσεις, πρωτοστάτησαν για την είσοδο των γειτονικών χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνουν 4 δισεκατομμύρια το χρόνο για το ΝΑΤΟ, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς εκπτώσεις. Είναι αποφασιστικό το κράτος όταν είναι να αφαιμάξει το πενιχρό εισόδημα των εργαζομένων και του λαού με φόρους δυσβάστακτους, να βγάλει στο σφυρί τη δημόσια περιουσία και να τη δώσει σε ιδιώτες, να ψηφίζει 10-10 τους αντιλαϊκούς νόμους, να ανοίγει κεφάλια αγωνιστών, να καταδικάζει απεργίες, να βγάζει παράνομους αγώνες, να φέρνει χωματερές παρά την αντίδραση των κατοίκων. Εκεί δεν υπάρχει καμία γύμνια. Γύμνια έχει όταν είναι να προσλάβει προσωπικό για τα δασαρχεία, όπως και φέτος. Όταν είναι να προσλάβει προσωπικό για την πυροσβεστική, όπως και φέτος. Για την πολιτική προστασία, για τους δήμους. Όταν είναι να δώσει για τη στήριξη των πυροπαθών, πλημμυροπαθών, με καθυστέρηση ακόμα και τα λίγα που δίνουν. Όταν είναι να καθαριστεί ακόμα και το τοξικό χώμα για να ανασάνουν όσοι καταστράφηκαν, όταν είναι για να έρθει το ρεύμα, το νερό, να δοθεί άμεση αποζημίωση. Εδώ γνωρίζουμε όλοι υπάρχουν καθυστερήσεις, όροι, προϋποθέσεις, αυστηρός έλεγχος και ξανά μανά έλεγχος. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα για να δείτε αν είναι γυμνό ή όχι το κράτος. Και αυτό το λέμε για να το μάθει όχι μόνο το Μάτι, ο Μαραθώνας, η Νέα Μάκρη, αλλά και όλη η Ανατολική Αττική. Την ίδια ακριβώς περίοδο που τα ανακαία δασικά αντιπυρικά έργα δεν εκτελούνταν πολύ καιρό λόγω υποχρηματοδότησης, την ίδια ακριβώς περίοδο που στην πυροσβεστική πόρη και το ανθρώπινο δυναμικό έχουν περικοπεί κατά 50%, την ίδια ακριβώς περίοδο που η καταστροφή και οι συνέπειες ήταν ανοιχτές πληγές, με εντατικούς ρυθμούς, δίπλα, συνεχίζονταν τα έργα για την κατασκευή του χιτά-χιτή στο Γραμματικό, το οποίο έφτασε, χωρίς εκεί να λυπούνται χρήματα, από 19 εκατομμύρια αρχικό προϋπολογισμό, μετά από 7 αναμορφώσεις και 12 παρατάσεις, στο ποσό των 35 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή το 80% του προϋπολογισμού για χιτή όλου του λεκανοπεδίου, καταστρέφοντας και από πάνω και 100 στρέμματα δασικής έκτασης. Είδατε εκεί πόσο ταχύτατο και γρήγορο είναι το κράτος όταν είναι να εξυπηρετήσει επιχειρηματικά σφαίροντα. Για να υπάρχει σύγκριση, την ίδια ακριβώς περίοδο για την αποκατάσταση μιας ολόκληρης κατεστραμμένης περιοχής, ο Τσίπρας τότε στα Καμένα, όπως όλοι θυμόμαστε, είχε ανακοινώσει το ανεπαρκές ποσό των 20 εκατομμυρίων. Και την ίδια στιγμή έφτιαξα μια τεράστια χωματερή 2 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων με δυνατότητα να φτάσει τα 4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, δηλαδή για να δεχτεί τα απορρίμματα όλου του λεκανοπεδίου μέχρι να μοιραστεί η επιχειρηματική πίτα των σκουπιδιών, ο περιβόητος χρυσός που λένε ότι είναι τα σκουπίδια, αλλά χρυσός για ποιον, για τους επιχειρηματίες, για το μεγάλο κεφάλαιο, δεν είναι για το λαό, μέχρι να ξεκινήσει το φαγοπότι
των εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων μέχρι να επεκταθεί και η χωματερή που ήδη υπάρχει στη φυλή και η οποία αναμένεται να σκάσει μέσα σε λίγους μήνες από τον υπερκορεσμό, γιατί οι υπερκορεσμένοι ήταν εδώ και 20 χρόνια. Όχι μόνο αυτό, αλλά επιπλέον, οι εργαζόμενοι και κάτοικοι της Ανατολικής Αττικής, που έχουν βιώσει μια μεγάλη καταστροφή με τόσους νεκρούς, θα βρεθούν στο στόχο μιας ακόμη βρώμικης προπαγάνδας για να περάσουν και αυτά τα μέτρα. Η κυβέρνηση και οι περιφερειάρχης Ρέναδουρου επιδιώκουν να τους ενοχοποιήσουν για τη διατήρηση του έσχους της χωματερής στα Νολιώσια και την περιβαλλοντολογική καταστροφή της Δυτικής Αττικής, να βάλουν εργαζόμενους απέναντι σε εργαζόμενους για να περάσει ο σχεδιασμός που είναι μια υγειονομική βόμβα για όλο το λεκανοπέδιο. Υπάρχει πιο ομή κοινική ομολογία από αυτό που όλοι ακούσαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο απέναντι σε ανθρώπους κατεστραμμένους από τις πυρκαγιές, οι οποίοι διαμαρτύρονταν και για τις κομματερές και τους έλεγε χαρακτηριστικά με πυγμή «Εγώ το γραμματικό θα το ανοίξω και φροντίστε να είστε με τις μαύρες σημαίες, εγώ θα είμαι απέναντι». Με τα μάτια προφανώς, απέναντι. Και σε άλλη συνεδρίαση ότι «Δεν θα υπολογίσω το πολιτικό κόστος για να προστατέψω το λαό της Δυτικής Αθήνας». Στην πραγματικότητα έχει υπολογίσει μέχρι και την τελευταία ψήφο. Εδώ ψηφίζουν λίγες χιλιάδες, από την άλλη εκατοντάδες χιλιάδες, και αυτή θα είναι η δεύτερη φορά μετά την ενοχοποίηση των ίδιων των κατοίκων για τα αυθαίρετα και τη μετάθεση των ευθυνών στους κατοίκους για τις παγίδες θανάτου που οδήγησε στα δεκάδες θυμάτα. Βλέπετε δηλαδή ότι το κράτος δεν είναι και τόσο ουδέτερο όταν είναι για τα επιχειρηματικά συμφέροντα, για το καπιταλιστικό κέρδος, δεν υπολογίζει κόστος. Οι εκπρόσωποι και οι υποστηρικτές του καπιταλιστικού μονόδρομου, του μονόδρομου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εκλεγμένοι γίνονται και αδίστακτοι, ομοί κοινικοί για την προώθηση των καπιταλιστικών συμφερόντων, παρότι βγήκαν ως νέα πρόσωπα, αντικατέστησαν δήθεν το παλιό και διεφθαρμένο πολιτικό προσωπικό, το άλλαξαν, εμφανίστηκαν ως πρώτη φορά αριστερά και άλλα τέτοια. Αυτό είναι και το μεγάλο κεντρικό πρόβλημα, φίλες και φίλοι, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και στους Δήμους και στην Περιφέρεια. Γι' αυτό και λέμε ότι οι εκλογικές μάχες που έχουμε μπροστά είναι μεγάλες πολιτικές αναμετρήσεις και μέσα από αυτές θέλουμε να βγει ηχηρό μήνυμα στήριξης, συμπόρευσης με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας παντού, για να συνεχιστεί και να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η οργάνωση των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής, η αλληλεγγύη που όλο αυτό το διάστημα εκφράστηκε από τα σωματεία και τις άλλες λαϊκές οργανώσεις. Και αυτή η αλληλεγγύη για να πιάσει τόπο, για να έχει προοπτική ελπίδα, πρέπει να πάει χέρι-χέρι με τον οργανωμένο αγώνα, τη διεκδίκηση, όχι μόνο για να κλείσουν οι ανοιχτές πληγές, όχι μόνο οι κάτοικοι για να ξανασταθούν στα πόδια τους, αλλά κυρίως να αντιμετωπίσουν πάνω απ' όλα τις πραγματικές αιτίες της καταστροφής και της καταστροφής της ζωής των ίδιων και των παιδιών τους. Τον Αύγουστο που πέρασε, από την πλατεία της Νέας Μάκρης, το μόνο κόμμα που τόλμησε και είχε τα μούτρα και ήρθε και διαδήλωσε και κατέθεσε όπως είχε κάνει και πριν την καταστροφή και μέσα και έξω από τη Βουλή και στο δρόμο και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στα Δημοτικά Συμβούλια συγκεκριμένες διεκδικήσεις, ήταν μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Οι άλλοι ήρθαν, φωτογραφήθηκαν, άλλοι στα κρυφά, άλλοι στα φανερά και σηκωθήκαν και φύγαν. Απαιτήσαμε τότε μαζί με τους κατοίκους άμεση αποζημίωση των κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής στο 100% της συνολικής ζημιάς. Να υπάρξουν μέτρα ασφαλούς στέγασης, καθαριότητας, υγιεινής για όσους δεν μπορούν να μείνουν στην κατοικία τους. Επιδότηση ενοικίου για όσους το χρειάζονται όσο διάστημα το χρειάζονται. Άμεση αποκατάσταση των υποδομών, της σύνδρευσης, της ηλεκτροδότησης, τηλεφωνίας, όχι μπαλώματα. Και κυρίως χωρίς την επιβάρυνση των καταναλωτών για τη σύνδεσή τους. Να γίνει απορρίπανση της περιοχής, ουσιαστική, ολοκληρωμένη. Να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες, μετρήσεις και να υλοποιηθούν τώρα έργα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση πλημμυρών, της μόλυνσης του εδάφους, της ατμόσφαιρας, του υδροφόρου ορίζοντας τις πυρόπληκτες περιοχές. Την εξασφάλιση δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για όλους με ευθύνη του κράτους και να υπάρξουν κυρίως άμεσα μέτρα στήριξης
των κέντρων υγείας Σεραφίνα και Νέα Μάκρη, με μόνιμο προσωπικό μέσα προσλήψεις. Να πάρθουν ειδικά μέτρα για τα σχολεία της περιοχής, με στήριξη των παιδιών, των γονιών, των εκπαιδευτικών, για τη χρονιά που ξεκίνησε τότε. Να φτιαχτεί σύγχρονος οικισμός, με ευθύνη και χρηματοδότηση του κράτους, με χωροταξικό σχεδιασμό που να υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες. Να απαλλαγούν από τα δημοτικά τέλη όλοι οι πληγέντες. Να πάρθουν μέτρα ουσιαστική στήριξη εργαζόμενων και επαγγελματιών που έχασαν τη δουλειά τους. Να παγώσουν όλα τα χρέη σε εφορία, ΕΦΚΑ, τράπεζες, ΟΤΑ, χωρίς στόκους, προς αυξήσεις, κυνήγια. Να καθαριστεί, να προστατευτεί το πευκόδος του σκηνιά με ευθύνη του κράτους. Να σταματήσει κάθε σχεδιασμός για τη δημιουργία χιτά στο γραμματικό που θα βάλει τα φόπλακα στην περιοχή. Να αποδοθεί ο χώρος αυτός στους κατοίκους για τις ανάγκες του πολιτισμού, της άθλησης. Να αντιμετωπιστούν άμεσα οι ελλείψεις στους τομείς της θαλασσοπροστασίας, πυρόσβεστα να εκπονηθεί σχέδιο αντιμετώπισης παρόμοιου φαινομένου. Δυστυχώς, είμαστε αρκετούς μήνες μετά και αυτά τα αιτήματα παραμένουν επίκαιρα, σχεδόν στο σύνολό τους. Οι λύσεις που έχουν δοθεί κάτω από την πίεση και τον αγώνα δεν μας ικανοποιούν, δεν μπορούν κανένα να ικανοποιούν. Τα οξυμένα προβλήματα παραμένουν. Το κυριότερο είναι ότι παραμένει η εγκληματική αυτή περιβόητη γύμνια του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη, στην αντιμετώπιση έκτακτων και επικίνδυνων καταστάσεων, με την έλλειψη ολοκληρωμένων σχεδίων αντιμετώπισης που να λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των κινδύνων και παραμένουν με την ανεπάρκεια των υποδομών και μέσων αντιμετώπισης προστασίας του πληθυσμού, όπως είναι για παράδειγμα η έλλειψη μέσων διαδικασιών, οδών διαφυγής και κένωσης σε περίπτωση ενός μεγάλου ατυχήματος μιας τέτοιας φυσικής καταστροφής που απειλεί την ασφάλεια του πληθυσμού. Έκαναν και τι έκαναν όλους αυτούς τους μήνες. Όλοι αυτοί που ακόμα και μετά την καταστροφή, να θυμίσουμε, έλεγαν ότι και τότε όλα τα έκαναν καλά και ότι όλα ήταν υπό έλεγχο. Στον κρατικό προϋπολογισμό παραμένουν μειωμένα τα κονδύλια και για το έτος 2019 η κατάσταση είναι απαράλλακτη. Η μεγαλύτερη πρόκληση όμως, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι η προσπάθεια της κυβέρνησης να φορτώσει στους ίδιους τους κατοίκους και την αιτία της καταστροφής, άρα και τον τρόπο για να αντιμετωπιστούν τα οξυμένα προβλήματα. Η αλήθεια είναι ότι εδώ στην περιοχή, εδώ και δεκαετίες έμεναν εργαζόμενοι που έφτιαξαν μια εξοχική κατοικία και πολλοί από αυτούς, συνταξιούχοι πλέον, μετέτρεψαν αυτή την κατοικία σε μόνιμη. Οι κάτοικοι αυτοί όλα αυτά τα χρόνια πληρώνουν. Και πληρώνουν για έμφυα, για τακτοποιήσεις, για δάνεια, για ρεύμα, για τα πάντα. Για να μπορούσαν να μείνουν εδώ, γιατί όπως όλοι βλέπουμε εδώ πέρα στην περιοχή, πάρα πολλοί είναι που έφυγαν από την περιοχή και δεν μπορούν να αποκαταστήσουν τα καταστραμμένα σπίτια τους. Ασφαλώς και κανένας δεν μπορεί να αγνοήσει τις όποιες προσωπικές ευθύνες. Όμως η προσωπική ευθύνη είναι να μην ανεχόμαστε την κερδοσκοπία στη γη, να μην αγωνιζόμαστε για να υπάρξει πραγματική φιλολαϊκή λύση, να μην αντιδρούμε στους πολιτικούς ενόγους, πολύ περισσότερο όταν τους δίνουμε τη δυνατότητα όχι μόνο να κάθονται στο σβέρκο μας, αλλά και πάνω από την καταστροφή να μας κουνάνε το δάχτυλο. Αυτή την προκλητική συμπεριφορά κανένας δεν μπορεί να την ανεχθεί. Χρειάζεται να γίνει πολιτική στάση, κριτήριο ψήφου, δράσης, πολιτικής δράσης. Αυτοί οι ίδιοι που όλο το καλοκαίρι όλοι θυμόμαστε κούναγαν το δάχτυλο στους κατοίκους, τους ενοχοποιούσαν για τα αυθαίρετα, τους ενοχοποιούσαν ότι τάχα αυτοί είναι που φταίνε που κλείσαν οι παραλίες και οδήγησαν στις παγίδες θανάτου, αυτοί οι ίδιοι που έστειναν αυτές τις άθλιες φιέστες με τις μπουλντόζες που ξύλωναν κάτι ψευτοφράχτες και κλάδευαν και γκρέμιζαν τις γαριφαλιές από ορισμένα οικόπεδα στη Χαλκιδική, αυτοί οι ίδιοι είναι που πριν αλέκτορα λύσε τρεις, πριν ακόμα καλά-καλά προλάβουν να φύγουν τα φώτα της δημοσιότητας από την καταστροφή, έφεραν ακόμα ένα νόμο τακτοποίηση αυθαιρέτων, έναν ακόμα νόμο για να βγάλουν χρήμα από την τακτοποίηση της υποτιθέμενης αυθαιρεσίας. Όταν είναι δηλαδή να στήσουν ένα ολόκληρο σύστημα κομματικών πελατειακών σχέσεων
που μετέτρεψε και μετατρέπει ως σήμερα χιλιάδες λαϊκές οικογένειες σε ομήρους, εκμεταλλευόμενη την ανάγκη να αποκτήσει κάποιος ένα σπίτι ή για να το νομοποιήσει το σπίτι και να το δώσει στο παιδί του, όταν είναι να κάνουν έργα που έχει ανάγκη το μεγάλο κεφάλαιο, τότε δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Όταν όμως είναι να κάνουν έργα υποδομής για να προστατεύσουν λαϊκό κόσμο, όταν είναι να αποζημιώσουν για τις τεράστιες καταστροφές, τότε σε αυτό τον ίδιο λαϊκό κόσμο ρίχνουν το ανάθεμα και ανακαλύπτουν και την άναρχη δόμηση. Φίλες και φίλοι, συντρόφοι και σύντροφοι, λίγους μήνες πριν την καταστροφή είχαν μαζευτεί όλοι μαζί στο Λαύριο, Πρωθυπουργός και Υπουργοί, οι Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι της περιοχής, οι εργοδοτικές οργανώσεις και οι παρατρεχάμενοι τους, αλλά και οι υπόλοιπες παρατάξεις, κλακαδόροι της Νέας Δημοκρατίας, που σήμερα κατεβαίνει με υποψήφιο τον κύριο Πατούλη, του ΠΑΣΟΚ, του ΚΙΝΑΛ, που κατεβαίνει με υποψήφιο τον κύριο Σβουρό, και τους υπόλοιπους. Εκεί ήμασταν κι εμείς, απ' έξω, διαδηλωτές. Διαδηλώναμε μαζί με τα σωματεία και τους φορείς, περικυκλωμένοι από 20 κλούβες ΜΑΤ και το Λαύριο, γεμάτο μέρες πριν, άνδρες της κρατικής ασφάλειας. Τέτοιες ένδοξες μέρες, με χωροφύλακες παντού, είχε να ζήσει το Λαύριο από την απεργία του 1960, όπως θυμούνται οι παλιότεροι. Τι είπαν σε αυτές τις σιδηρόφρακτες αναπτυξιακές φιέστες στο Λαύριο? Μίλησαν για τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Ανατολικής Αττικής, εννοείται την καπιταλιστική ανάπτυξη της Ανατολικής Αττικής, για τα λιμάνια της Ραφίνας, του Λαυρίου, για το αεροδρόμιο, για νέους αυτοκινητόδρομους, ακόμα και σιδηρόδρομους, για ό,τι έχει ανάγκη τέλος πάντων το κεφάλαιο. Την ίδια στιγμή που έλεγαν αυτά, δεν έβγαζαν άχνα για τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων, για σύγχρονες υποδομές, για ολόκληρες περιοχές που ακόμα έρχονται τα βοθρατζίδικα, για ένα νοσοκομείο που δεν υπάρχει και τόσο έχει ανάγκη η Ανατολική Αττική, το οποίο αποδείχτηκε με τραγικό τρόπο στην ίδια την καταστροφή του Ιουλίου, όπου εκατοντάδες τραυματίες μεταφέρονταν από εδώ πέρα, το κοντινότερο νοσοκομείο ήταν το Σισμανόλιο. Για τη στελέχωση των κέντρων υγείας, που δεν υπήρχαν και εκείνη την κρίσιμη στιγμή, μετατράπηκαν μόνο σε σταθμό μεταφόρτωσης των ασθενών από τα ασθενοφόρα, τα οποία στην κυριολεξία έκαναν απείρνο μαραθώνιο μέχρι να φτάσουν στο πιο κοντινό νοσοκομείο. Ακόμα και για τους δρόμους των συγκεκριμένων οικισμών είπαν τίποτα για την άναρχη δόμηση που ανακάλυψαν μετά. Τι θέλουμε να πούμε με όλα αυτά? Φίλες και φίλοι, είναι βαθιά ταξική επιλογή τους αυτό το χάλι. Και ας λένε ότι θέλουν για να κρύψουν ακριβώς αυτό. Δεν υπάρχει χώρος και χρόνος για άλλες αυταπάτες. Είναι μέρος της μεγαλύτερης εικόνας της ζωής μας, γιατί η πολιτική που θυσιάζει τη ζωή και το περιβάλλον για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων είναι η ίδια με αυτή που κόβει μισθούς και συντάξεις, κατεθαφίζει εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά δικαιώματα. Είναι η ίδια πολιτική που βάζει μπουρλότο σε όλη την περιοχή, ανοίγει το δρόμο σε υπεριαλιστικές επεμβάσεις και σχεδιασμούς. Η άγρια, η απάνθρωπη πίεση της καθημερινότητας, η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος, όλα αυτά συνοδεύουν την ανεργία, την ανέχεια, τη φορολογιστία με την οποία ζει η λαϊκή οικογένεια, με τα μνημόνια που είναι ακόμα εδώ παρόντα και όλους τους εκατοντάδες νόμους που τα συνόδευαν. Εμείς λοιπόν λέμε ότι έχει έρθει η ώρα μπροστά, με περισσότερους εκλεγμένους κομμουνιστές σε Δήμους, στην Περιφέρεια, στη Βουλή, στην Ευρωβουλή, με πιο ισχυρό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στον δρόμο του αγώνα, στα σωματεία, στους συλλόγους, στις γειτονίες, στα χωριά και τις πόλεις, παντού. Έχει έρθει η ώρα να μπούμε μπροστά για ένα κίνημα διεκδίκησης για έργα και υποδομές που θα υπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες. Και αυτό το κίνημα να συναντηθεί με τον αγώνα για τα μεγάλα προβλήματα που ταλαιπωρούν το λαό, να συναντηθεί σε μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία που θα βάζει στο στόχαστρο το σημερινό βάρβαρο δρόμο ανάπτυξης, το σάπιο αστικό κράτος, το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα και τα κόμματα και τις ηγεσίες που το υπηρετούν. Με ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας λέμε ότι μπορεί να γίνει διαφορά. Με καμία επιστροφή στο παρελθόν, σε χρεοκοπημένες πολιτικές που βρήκαν την ευκαιρία να εξαφανιστούν και να αναβαφτιστούν με τη μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ.
Φίλες και φίλοι, μία τελευταία κουβέντα. Είναι μεγάλο θέμα ότι οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, δεν πρέπει να παρασύρονται από τα φανταχτερά φώτα, από τα χαμόγελα και τα σφιξίματα των χεριών, ιδιαίτερα σε μια τέτοια προεκλογική περίοδο. Θέλουμε να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη ακριβώς προεκλογική περίοδο παρουσιάστηκε ως υπόδειγμα εκλεγμένων στην τοπική διοίκηση, στους δήμους δηλαδή και στις περιφέρειες, ένας άφθαρτος μάνατζερ με διασυνδέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ακομάτιστος, αχρωμάτιστος, νεοτεριστής, καινοτόμος και εναλλακτικός, ο οποίος θα μεταμόρφωνε εδώ την περιοχή και θα την έκανε από Μαραθώνα, Νέα Μάκρη και Ραφίνα, θα την έκανε Μονακό, όπως λέγανε όλοι. Ναι, λέμε για τον δήμαρχό σας, τον κύριο Ψινάκη, ο οποίος πήρε 70%. Ήταν το υπόδειγμα που παίζαν τα κανάλια, οι εφημερίδες, που πρόβαλε η αστική τάξη. Ότι αφήστε τώρα τα παλαιοκομματικά και τα δογματικά που λέει το ΚΚΕ, αφήστε όλα αυτά με την ξύλινη γλώσσα, να, οι καινοτόμοι μάνατζερς θα έρθουν για να μας σώσουν. Λοιπόν, πρόλαβε να κάνει το Μονακό Χειροσήμα. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε, όσο μαύρο και να είναι αυτό το χιούμορ πάνω στα καμένα, και δεν πρέπει να επιτρέψουμε ξανά να μας ξεγελάσουν. Καλή δύναμη σε όλους. Με το κόμμα μας μπροστά μπορούμε να καταφέρουμε πολλά.